Με τον αέρα του θριαμβευτή, ο επί 20 χρόνια εξόριστος ηγέτης των Ταλιμπάν, Μουλάς Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ, επιστρέφει στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ από το Κατάρ. Υποστηρικτές του τον υποδέχονται πανηγυρικά στους δρόμους της πόλης. Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, οι Ταλιμπάν στην πρώτη συνέντευξη τύπου μετά την επέλασή τους στην Καμπούλ επιχείρησαν να διαλύσουν τους φόβους πως με την επιστροφή τους έρχονται οι μέρες σκοταδισμού. Όμως στο αεροδρόμιο της Καμπούλη, οι εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας του φόβου και της βαρβαρότητας που επικρατεί. Μία νεαρή Αφγανή εκλιπαρεί Αμερικανούς στρατιώτες να την αφήσουν να επιβιβαστεί σε ένα από τα αεροπλάνα με προορισμό τη Δύση. Οι Ταλιμπάν ελέγχουν την περίμετρο του αεροδρομίου και ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου αποκαλύπτει. Interactions at the airport by our commanders with Taliban leaders out in town. Στο διαδίκτυο ανεβαίνουν βίντεο όπως αυτό που αποτυπώνουν την απόγνωση των Αφγανών. Ένας άνδρας γκατζωμένος σε αεροσκάφος που απογειώνεται καταγράφει αυτές τις εικόνες με το κινητό του τηλέφωνο. Μέρα με την ημέρα κυριαρχεί ο φόβος και η απελπισία πως οι Ταλιμπάν θα δείξουν άμεσα το πλέον απάνθρωπο πρόσωπό τους. Afghanistan is in fire. My family is in there. People dying for no reason. People are torturing for no reason. Why? Because they're human. I ask Great Britain to help them as a humanity. That's all I can say. It's enough for my country. Μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν εναντιώνεται στους Ταλιμπάν. Ο Αμνούλαχ Σάλεχ αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος και διακήρυξε πως συσπηρώνει τους υποστηρικτές του κατά των Ταλιμπάν. Δεν πρόκειται ποτέ να υποταχθώ στους τρομοκράτες Ταλιμπάν. Δεν θα εγκαταλείψω τα εκατομμύρια των Αφγάνων που με στηρίζουν. Δεν θα συνεπάρξω με τους Ταλιμπάν ποτέ. Ήδη δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο Σάλεχ συγκρούονται με μαχητές Ταλιμπάν στην επαρχία Παντζήρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των Ισλαμιστών ανταρτών.